Μάλιστα. Για ποια εξεταστική λέτε? Σας είπα ότι έχει ξεκινήσει μια κουβέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητά και διεκδικεί να μάθει τα ονόματα, τα πρόσωπα. Δεν ξέρω. Για κοιτάξτε, τις θέσεις και τις είπαμε ότι τους. Η χώρα, με συγχωρείτε κύριε Καψιώτη, είπαμε ότι η χώρα είναι καθημαγμένη, ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν και όρια. Μπορούμε να πούμε και ένα όχι. Η Ελλάδα που έχει ξεχάσει τη λέξη όχι απέναντι σε ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα στελέχη νομίζω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας του κακού, επιτέλους. Νομίζω ότι δεν πρέπει να φτάσουμε μέχρι. Η υποκράτωση το σκέφτεται. Να στήσει εξεταστική, να αρχίζει να δίνει ονόματα. Και δεν θα δώσει ονόματα υπουργών. Μπορεί να δώσει τίποτα επιτελαρχών και τίποτα στελεχών της κρατικής μηχανής και να του στείλει στον Τρισέ και στον Αλμούνια. Ναι, και μετά θα αναρωτιέται σαν τον Καβάφη και τώρα θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν μια κάποια λύση. Όχι, να το σκεφτεί ο Παπακοσταντίνου την επόμενη φορά, αν δεν είναι υπουργός ή αν το Πασόκ πέσει από την εξουσία, ποια θα είναι η αντίδραση και η διαφορά. Σήμερα είχατε μία ερώτηση, κύριε Κολοκοτρώνη. Ναι, κύριε συνάδελφε, εγώ είμαι παιδί των μέσων ενημέρωση. Ήμουν 35 χρόνια, όπως ξέρεις, στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις και τις εφημερίδες. Mm-hmm. Έχω τα 20 χρόνια από την πορεία μου, στα 20 χρόνια έχω εργαστεί σε δημοτικά μέσα ενημέρωση. Ήμουν ο πρώτος διευθυντής του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μετά επανήλθα και στην τηλεόραση θήτευσα πάρα πολλά χρόνια. Και όπως γνωρίζεις, υπάρχει ένας νόμος που ψηφίστηκε το 2006 και λέει ότι τα δημοτικά μέσα ενημέρωση θα πρέπει να γίνουν ανώνυμες εταιρείες, αλλιώς θα πρέπει να πάψουν οι Δήμοι να τα επιχορηγούν. Επειδή η γενικότερη αντίληψη για κάθε δημοκράτη είναι ότι όταν κλείνει ένα μέσο ενημέρωση ανοίγει μια φυλακή ή, αν θέλετε, αυτό αποτελεί μια μαχαιριά στην πλάτη της δημοκρατίας. Υπερασπίστηκα τους συναδέλφους και είναι περίπου 45 με 50 όλα τα δημοτικά μέσα σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Εκείνους που καταθέτουν τη δημιουργική τους εργασία στα μέσα αυτά, οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Το ρεπορτάζ λέει ότι μεγεθύνατε από τις κινήσεις που διακρίνατε στο Πασόκ ή διαβλέψατε τον τρόπο που θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες με τα στοιχεία που έχετε. Είχατε μεγαλύτερους φόβους. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τα ραδιόφωνα. Έχουν να κάνουν και με τα εθνικά θέματα, έτσι δεν είναι? Έχουν να κάνουν και με την εργασία. Είπα στον αρμόδιο υπουργό ότι φοβάμαι ότι καθώς από την απάντησή του διέγνωσα ότι δεν γνωρίζει το θέμα και δεν είναι έτοιμη να το αντιμετωπίσουν εντός 25 ημερών, γιατί η ισχύση του νόμου mm-hmm. περί μετατροπής των δημοτικών εταιριών πληροφόρησης σε ανώνυμες εταιρείες. Να σας διακόψω, κύριε Κολοκοτρώνη, να συνδεθώ τηλεφωνικά. Να σας διακόψω. Πάω αμέσως σε εσάς, κύριε Κολοκοτρώνη, γιατί βλέπω ότι θέλατε να σχολιάσετε και τα δύο, και τις δύο παρεμβάσεις του Λαϊκού Ορθοδόξου. Κοιτάξτε, έχω να κάνω πολύ σύντομα σχόλια σε σχέση με τα όσα σημαντικά μας είπε ο κύριος Αλαβράκος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, τα θέματα μπορεί να εμφανίζονται περιστασιακά κάθε φορά, αλλά έχουν μια γενικότερη στόχευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με βάση όλα όσα ξέρουμε περί παγκοσμιοποίησης, επιθυμεί τα μέλη κράτη. Δεν θέλει τα μέλη έθνη. Θέλει να μην υπάρχουν τα έθνη και για να μην υπάρχουν τα έθνη θα πρέπει να καταργηθεί και ο Σταυρός, γιατί όπως γνωρίζετε καλά, ορισμένα από τα εξωτερικά στοιχεία ενός έθνους είναι η κοινή θρησκεία, η κοινή τύχη, δεν θέλω να μου σχολιάσετε η γλώσσα. Αυτό. Ακούστε τώρα, την ώρα που δίνει τη μάχη Νίκη Τζαβέλα με τον κύριο Σαλαβράκο, ναι, για τη στήριξη της Ορθοδοξίας, των συμβόλων κτλ. Εγώ έχω τον Ψαριανό εδώ να λέει: α, είναι ωραία η απόφαση από το δικαστηρίο, να τη φέρουμε εδώ να δούμε πώς θα τα διώξουμε από τα σύμβολα. Δηλαδή, είναι φοβερό να δίνεται μια μάχη από κάποιους Έλληνες σε αυτά τα φόρα και κάποιοι άλλοι. Ο δάσκαλός μου έλεγε ότι το γελίον φωνεύει. Επομένως, μας σκοτώνει με αυτό που είπατε, ο κύριος που λέτε. Έλεγα κατά συνέπεια ότι τα εξωτερικά... Ναι, αλλά είναι συνάδελφός σας, βουλευτής. Ο λαός τον εξέλεξε. Επομένως, να μην... Δεν φταίνε πάντα οι πολιτικοί, φταίνε και αυτοί που τους εκλέγουν. Εντάξει, εγώ το έλεγα πάντοτε αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε,
έλεγα ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός έθνους είναι η θρησκεία, η γλώσσα, η κοινή τύχη και ο πολιτισμός. Λοιπόν, ούτε τη θρησκεία θέλουν, ούτε την κοινή τύχη θέλουν μιας χώρας όπως η Ελλάδα, ούτε τη θρησκεία, ούτε τον πολιτισμό. Θέλουν να την αποστεώσουν, να είναι μια γεωγραφική περιοχή επάνω στην οποία μπορούν να ασεργούν οι ισχυροί της περιοχής κάθε φορά. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί και αυτό ίσως δεν έχουν καταλάβει. Γι' αυτό ήταν πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Σαλαβράκος, ότι δηλαδή υπάρχουν και λαοί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το έλεγα πάντοτε. Υπάρχει και λαός, όπως λέμε υπάρχει και φιλότιμο, υπάρχει και λαός. Δεν είναι η πολιτική και τι αποφασίζουν μέσα από τα πολυτελή. Ναι, αλλά ο κ. Σαλαβράκος το λέει για το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, φαντάζομαι. Και όχι μόνο για το Κοινωνικό Σύνολο. Υπάρχει και ο λαός με τις δύο έννοιες. Λοιπόν, υπάρχει και λαός. Επομένως, θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους όσοι απεργάζονται δεινά για αυτή τη χώρα, ότι αυτή η χώρα. Σε αυτή τη χώρα είναι σύμφυτη η θρησκεία με τον πολιτισμό και την ιστορία. Εσείς φοβάστε... Δεν μπορούν να τα χωρίζουν, δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο τους και αν το έχουν πετύχει σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, νομίζω ότι στην Ελλάδα θα τα βρουν σκούρα. Ρώτησα τον κύριο Σαλαβράκο και μου είπε ότι δεν ανησυχεί ιδιαίτερα. Εσείς ανησυχείτε ότι μήπως ο γιος ο Παδρέου δεν επηρεαστεί τόσο πολύ από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και τη θέση του για το θέμα της εισδοχής των Σκοπίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανάλογα είχε ακολουθήσει αυτή την παρελκυστική πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε είχε τώρα, θέσει έστω ένα ψευτοβέτο. Να μην μιλάμε για τελειωμένες υποθέσεις. Το όνομα το έχουν παραδώσει. Όχι για τη συνερώτησή σας σήμερα μάχη, και θέλω να κλείσω με αυτό. Η μάχη γίνεται για το πρόθεμα. Εσείς βάλατε πολλούς φόβους σήμερα στην ερώτησή σας. Μπορεί να ήταν για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά είχατε θορυβηθεί ιδιαίτερα με τις επαναχωρήσεις του Γιώργου Παπανδρέου και για τα θέματα της Κύπρου. Έτσι. Κύριε Κολοκοντρώνη, σε ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Καλά.